Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Ακούσαμε με έκπληξη την κυρία Βάκη να πλέκει το εγκόμιο του Κάστρο και να επιπλήττει όλους όσοι τον είπαν δικτάτορα. Πώς να αποκαλέσει κανείς έναν άνθρωπο που κοντά στα 60 χρόνια δεν έχει επιτρέψει να γίνουν ελεύθερες εκλογές στην πατρίδα του. Αυτή η δημοκρατία σας αρέσει, χωρίς εκλογές? Ασφαλώς θα τον κρίνει η ιστορία. Και τώρα στο νομοσχέδιο. Διαβάζοντας την πρώτη σελίδα της αιτιολογικής έκθεσης του υποσυζήτησης νομοσχεδίου, μπορεί κανείς σε λίγες γραμμές να διαβάσει τη μακρά περιπέτεια της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και την πολύ απλή εξήγηση γιατί οι επενδυτές δεν κάνουν στάση σε αυτή τη χώρα και προτιμούν άλλους προορισμούς που προσφέρουν καλύτερο επενδυτικό περιβάλλον και σταθερούς όρους ανάπτυξης των επιχειρηματικών του σχεδίων. Εξηγεί επίσης σε ένα μεγάλο βαθμό το έλλειμμα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας που κινείται με λάθος τρόπο σε ένα διεθνή ανταγωνισμό προσέλκυσης επιχειρήσεων οι οποίες ως γνωστόν δεν έχουν συναισθηματισμούς αλλά μια οικονομική λογική για την επιλογή της έδρας των δραστηριοτήτων τους. Τι θέλουμε διαχρονικά να αποφύγουμε στην Ελλάδα? Τη διαφθορά, τη διαπλοκή, τη γραφειοκρατία, την επικάλυψη των αρμοδιοτήτων των φορέων που αδειοδοτούν, την εξάρτηση από μηχανισμούς και διαδικασίες που συντηρεί ένα σύστημα άνομης εξυπηρέτησης. Βαθιάριζομενα φαινόμενα που βρίσκουν τρόπο να επιβιώνουν σε όλα τα συστήματα. Γιατί περιέργως έχουν τη δυνατότητα να μεταλλάσσονται και να αξιοποιούν κάθε νέο πλαίσιο. Και μία από τις επιφυλάξεις μου είναι εάν το προτινόμενο πλέγμα διατάξεων είναι αρκετά στεγανό ώστε να μην παραβιαστεί με τον ίδιο τρόπο. Τι θέλουμε διαχρονικά να επιτύχουμε στην Ελλάδα? Σύγχρονα εργαλεία διοίκησης, αυτοποιημένες διαδικασίες, ταχύτητα, διαφάνεια, εμπιστοσύνη στη συνέργεια ιδιωτών και δημοσίου. Απλοποίηση είναι η μαγική λέξη που αποσιάζει από την εφαρμογή κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας που νομοθετείται. Η ανάγκη να μην υπερρυθμίζουμε το κάθε τι, να μην το ελέγχουμε διοικητικά με τρόπο υπέρμετρο, να μην θεσπίζουμε την υποχρέωση πολλών υπογραφών, πολλών αρμοδίων προκαλώντας σύγχυση, επικάλυψη και καθυστερήσεις. Ποιος είναι ο στόχος? Να δημιουργήσουμε επιτέλους ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Να επιλέξουν οι ξένοι επενδυτές στην Ελλάδα ως προορισμό με οικονομικό ενδιαφέρον και φιλικό στις επενδύσεις. Να σταματήσει από επένδυση και να επαναβιομηχανιστεί η χώρα. Να ενισχυθεί η μικρή και η μεσαία επιχειρηματικότητα. Τι αποτελεί βασική προϋπόθεση γι' αυτό? Ένας καλός νόμος και μια καλή εφαρμογή του. Να καταργηθούν γραφειοκρατικές διαδικασίες που δημιουργούν υψηλό διοικητικό κόστος, να κάνουμε την πρόσβαση και τα συστήματα αδειοδότησης πιο πρακτικά και γρήγορα, απλοποιώντας και συμπληρώνοντας την υφιστάμενη νομοθεσία, να κωδικοποιήσουμε και να αυτοματοποιήσουμε τις ελεγκτικές διαδικασίες. Είναι σημαντικό να μπορούμε να διακρίνουμε σε ποιο βαθμό η οικονομική δραστηριότητα επηρεάζει το δημόσιο συμφέρον, ώστε κάθε διαδικασία δημόσιας αδειοδότησης να είναι αναλογική. Να απλοποιήσουμε τις προϋποθέσεις του νόμου, να διακρίνουμε πότε υπάρχει αναγκαιότητα αδειοδότησης. Είναι σημαντικό να παρέχουμε ένα απλό επενδυτικό περιβάλλον. Όπου απαιτείται άδεια, έκδοση άδειας, να την κάνουμε απλούστερη. Όπου όμως δεν απαιτείται, να την καταργήσουμε. Υπάρχει όμως ένα ακόμα μεγάλο, σχεδόν μόνιμο θέμα που αποτελεί σκέψη όλων των νομοθετημάτων. Η εφαρμογή τους. Όχι τόσο του γράμματος, αλλά του πνεύματος του νόμου. Η διοίκηση που θα κληθεί να εφαρμόσει το νέο πλαίσιο πρέπει να κινηθεί με μια διαφορετική αντίληψη. Οι κανονιστικές πράξεις και οι ρυθμίσεις να έχουν ανάλογο ύφος και περιεχόμενο. Δεν έχει κανένα νόημα να νομοθετούμε πολιτικές που αναιρούνται από την καθημερινή πράξη της διοίκησης. Από αντίθετες διατάξεις, από κενά ερμηνείας, από πολύπλοκες υπουργικές αποφάσεις, από διευκρινιστικές εγκυκλίους που ουσιαστικά αναιρούν τη βούληση του νομοθέτη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα για το αυτονόητο. Αυτά χρειάζεται ένα σύγχρονο περιβάλλον επένδυσης.
και δεν είναι ζήτημα ανάγνωσης των αυτονόητων στο υποσυζήτηση νομοσχέδιο, περιλαμβάνονται, αν όχι όλα, τα περισσότερα. Το ερώτημα είναι πόσο μια παλιά σε νοοτροπία διοίκηση μπορεί να εφαρμόσει ένα νέο σε νοοτροπία νόμο. Πόσο γρήγορα μπορεί να προσαρμοστεί και να εκτελέσει η Δημόσια Αρχή. Πώς θα μπορούσαν οι διατάξεις νομοσχεδίου να εγγυηθούν πως το περιεχόμενό τους είναι συμβατό με την καθημερινή πρακτική της διοίκησης. Πόσο μπορεί να την αλλάξει, πόσο μπορεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της ανταγωνιστικότητας και την ανάγκη για επενδύσεις. Είναι αισιόδοξο, αν και για την κυβέρνηση αυτό συμβαίνει με μια μεγάλη ιδεολογική καθυστέρηση, πως η αναπτυξιακή προοπτική περνάει μέσα από μεταρρυθμίσεις αυτού του χαρακτήρα. Η πολιτική συνένεση σε ένα νομοσχέδιο αυτής της μορφής μπορεί να υπάρχει από την πλευρά μας μόνο εκεί που παρέχεται αυτή η προοπτική και όχι εκεί που διαφαίνεται ο κίνδυνος να ολισθήσουμε σε μια κατάσταση παραπλήσια με την υφιστάμενη. Το νομοσχέδιο έχει προβλήματα σε πολλά του σημεία και μάλλον αποτελεί μια χαμένη ευκαιρία να αλλάξουμε κάτι. Ας μην ξεχνούμε πως νομοθετούμε κείμενα και πολιτικές που τα διαβάζουν όλοι οι επενδυτές, Έλληνες και ξένοι, και αποτελούν κριτήρια για τη συμπεριφορά και τις επενδυτικές τους κινήσεις. Μόνο με τη δική τους εμπιστοσύνη μπορεί να επιστρέψει η ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε. Ο συνάδελφος κύριος Αναστάσιος Μεγαλομίστακας και ο βουλευτικός εκπρόσωπος.